αρέσει να συνομιλώ με την κάμερα. Να πούμε. Είναι δυστυχώς παράθυρο αυτό το αρνητικό. Της κάμερας! Επειδή περιμένω να δω τον εαυτό μου στο μόνιτορ, γι' αυτό έγινε. Okay. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ορίσατε στη συντροφιά του Daily News. Σήμερα έχουμε μία πιο προσωπική συνέντευξη. Θέλουμε να μάθουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Κοντά μας ο κύριος Θεοδόσης Κωνσταντινίδης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και βουλευτής, θα πω εγώ, Θεσσαλονίκης. Δεν έχει σημασία η διάρκεια. Καλώς ορίσατε, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Έχω τη χαρά να σας φιλοξενώ, βεβαίως σε μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, διότι αυτήν την ώρα γίνεται η ζωντανή σας ομιλία στην κεντρική πλατεία της Καβάλας. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, τόσο για την ελληνική περιφέρεια, όσο και γενικότερα για την Ελλάδα. Ιστορική ανατροπή, θα λέγαμε, με το αποτέλεσμα της κάλπης. Είχαμε την πτώση του δικομματισμού. Τελικά όμως δεν είδαμε τα περισσότερα κόμματα της αριστεράς να συγκεντρώνουν την προτίμηση του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα το ΚΚΕ, δεδομένου ότι από την αρχή προειδοποιούσατε τόσο εσείς όσο κατά στελέχη σας για όλα όσα θα συμβούν στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε. Δυστυχώς όμως ο ελληνικός λαός δεν απέλεξε το ΚΚΕ προκειμένου να πάρει το τιμόνι της χώρας στα χέρια του. Αν και θα με επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο που το κάνω τις τελευταίες μέρες στην εκπομπή, από ό,τι φάνηκε η κυρία Παπαρίγα, η αρχηγός σας, δεν θέλησε η ίδια να πάρει το τιμόνι. Κυρία Πασαλίδου, όντως είχαμε το ξεσκέπασμα του δικομματισμού και την πτώση στις εκλογές του Μάη, την πτώση των δύο κομμάτων που είχαν την ευθύνη της διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Εμείς προειδοποιούσαμε τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα και προηγούμενα για την πολιτική που θα ακολουθήσουν αυτά τα κόμματα, αλλά και κατά την τελευταία προεκλογική περίοδο. Φαίνεται ότι ο λόγος μας, ο πολιτικός, έβρισκε απήχηση. Ωστόσο, ξέρετε, η μετατόπιση, η εκλογική σε μια ψήφο θετική προς το ΚΚΕ απαιτεί πολύ περισσότερα, με την έννοια ότι απαιτείται μια στροφή συνολική σε έναν ψηφοφόρο που έχει μάθει να ακολουθεί τα δύο μεγάλα κόμματα με μοναδικό κριτήριο ότι αυτός θα κυβερνήσει αύριο. Και αυτό που θέλαμε να βάλουμε στο επίκεντρο της συζήτησης και θα συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο να παρεμβαίνουμε είναι ότι είναι άλλο η κυβέρνηση και άλλο ποιος κατέχει την εξουσία. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι τα δύο μεγάλα κόμματα που μας κυβερνήσαν μέχρι τώρα δεν είναι βαρύ αυτό, μπορεί να ακουστεί έτσι, ήταν το πολιτικό προσωπικό της τάξης που κυβερνούσε. Το πολιτικό προσωπικό αυτό το οποίο δεν έχει φύγει ακριβώς, διότι βρίσκεται και τριγυρνά μέσα στα κόμματα. Και επειδή ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα, πολύ πιθανόν και κάποιοι εξ αυτών να παραβρίσκονται στη νέα σύσταση της κυβέρνησης, ανεξαρτήτως αν μέχρι πρότινος μεταπήδησαν από το ένα κόμμα στο άλλο. Και έρχομαι στο σημείο αυτό που είπατε, ότι όντως το αποτέλεσμα του ΚΚΕ σε συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια είναι αυξητικό. Επειδή όμως ψηφίζω αριστερά και ειλικρινά θεωρώ ότι έπρεπε να είναι πιο αυξημένα τα ποσοστά αυτά. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στην αριστερά, διότι πολλοί νέοι άνθρωποι επέλεξαν τον κύριο Τσίπρα, όπως όλα δείχνουν? Θα ήθελα προηγούμενα να σχολιάσω ένα κενό που έμεινε από την προηγούμενη ερώτηση σε σχέση με το ερώτημα εάν τελικά το ΚΚΕ θέλει ή μπορεί να κυβερνήσει ή αρνείται να πάρει κυβερνητικές ευθύνες. Εμείς έχουμε δηλώσει με τον πιο αποφασιστικό τρόπο ότι δεν θέλουμε να γίνουμε το αριστερό περιτύλιγμα σε μια κυβέρνηση η οποία θα προχωρήσει και θα συνεχίσει να προχωράει αυτή την πολιτική του ευρωμονόδρομου όπως την έχουμε χαρακτηρίσει, μια πολιτική και μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει να κάνει πλούσιους τους πλουσιότερους και να φτωχαίνει τον ελληνικό λαό, κυρίως τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.
Είναι γεγονός ότι έχει γίνει μια μεγάλη μετατόπιση ψηφοφόρων, κυρίως του ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ, και στην κατηγοριοποίηση μπορεί να υπάρχει και ένα τμήμα των νέων που στηρίζει αυτό το κόμμα. Εμείς, ξέρετε, δεν μας αρέσει, σε εμάς δεν αρέσει να δίνουμε αριστερές ή δεξιές περγαμηνές. Άλλωστε, το αριστερός ή δεξιός, εάν το απογυμνώσεις από την ταξική του ουσία και το ταξικό του περιεχόμενο, στην ουσία δεν προσδιορίζει τίποτα. Εγώ και θα η αλήθεια επικυρίσω... είναι ότι ιδεολογικά και τα πολλά κόμματα της αριστεράς έχουν γίνει κεντροδεξιά. Εγώ θα επιχειρήσω λοιπόν να περιγράψω ποιο κατά τη γνώμη μας μπορεί να είναι ένα αριστερό κόμμα σήμερα. Ένα κόμμα που μένει προσανατολισμένο και προσιλωμένο στην ευρωπαϊκή διαχείριση, ένα κόμμα που μένει προσανατολισμένο μέσα σε αυτή την Ευρώπη των βιομηχάνων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μέσα στην Ευρώπη του διευθυντηρίου, η οποία κατευθύνει την οικονομική δραστηριότητα με αποκλειστικό στόχο τα κέρδη και τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων, και από την άλλη μεριά συνθλίβει τα εργατικά δικαιώματα και τις εργατικές κατακτήσεις, συνθλίβει τη μικρή και τη μεσαία αγροτιά, είναι ένα ζήτημα που μπορεί να του τοποθετήσει ο λαός. Και εξηγούμε, δεν αναφέρουμε μόνο στη χώρα μας, αναφέρουμε και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με την έννοια του περιορισμού δικαιωμάτων και αμοιβών συμβαίνουν συνολικά στην Ευρώπη και είναι απότοκα ακριβώς αυτής της διαχείρισης, η οποία είναι η καπιταλιστική διαχείριση και δεν ξεπερνιέται με ένα άλλο μείγμα πολιτικής όπως... Κύριε Κωνσταντινίδη, δυστυχώς επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, νομίζω ότι στον αρχικό μου σχολιασμό ότι προβλέψατε αυτά τα οποία έρχονται, νομίζω ότι σας κάλυψα. Το θέμα είναι γιατί δεν πείσατε τον Έλληνα ψηφοφόρο να έρθει με το μέρος σας. Δεδομένου ότι όλα όσα είπατε είναι αληθινά και όλοι όσοι κάνατε έναν μεγάλο αγώνα είστε μέσω όρο. Όλοι όσοι εμείς δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε το νίκη μας, δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε και δεν θέλουμε το χαράτσι, δεν μπορούμε να ονειρευτούμε ένα καλύτερο μέλλον, δυσκολευόμαστε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Τι είναι αυτό που έφταιξε και δεν πείσατε τον Έλληνα ψηφοφόρο? Τι είναι αυτό που προφανώς τον οθήσατε ακόμα και εσείς σε άλλα κόμματα της αριστεράς και ενδυναμώσατε το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω αν εμείς είμαστε αυτοί που ενδυναμώσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως είναι αυτό το... Είναι το ΠΑΣΟΚ. Το στοιχείο της εύκολης μετατόπισης σε ένα κόμμα που φαίνεται ότι βαδίζει μέσα πάνω στα ίχνη της προηγούμενης διαχείρισης. Δηλαδή δεν αποδέχεστε πως ο κύριος Τσίπρας και γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς? Σας είπα και προηγούμενα, το αν θέλει να χαρακτηρίζεται αριστερός είναι δικαίωμά του. Επί για μας, ουσίας, με τις για μας αριστερή και προοδευτική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στη λογική του μονόδρομου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωλαγνίας. Εμείς λοιπόν, για να απαντήσω στο ευθέως στο ερώτημα, γιατί δεν μπορέσαμε να πείσουμε τον λαό και τους εργαζόμενους με μαζικές μετακινήσεις να έρθουν και μέσω των εκλογών και της ψήφου στο κόμμα μας, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά και λίγο πιο πολύπλοκα. Αυτό που μας απασχολεί είναι γιατί το εργατικό, γιατί το λαϊκό κίνημα, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πλήττονται από αυτά τα μέτρα που περιγράψατε και προηγούμενα, δεν μπορέσαμε να τους πείσουμε. Ασφαλώς έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας, εμείς δεν αρνούμαστε ότι η διέξοδος δεν μπορεί να προέρθει μέσα από το ίδιο μείγμα αυτής της ακολουθούμενης πολιτικής ή μια παραλλαγή αυτής της πολιτικής, αλλά πρέπει να ακολουθήσει μια διαδρομή τελείως διαφορετική. Αυτή τη διαδρομή την προτείναμε εμείς στους εργαζόμενους και στον ελληνικό λαό. Και εξηγούμε, περνάει κατά τη δική μας αντίληψη, και νομίζω ότι καλό θα είναι να ακουστεί αυτό στην εκπομπή σας, περνάει αυτή η διαδρομή μέσα από αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μέσα από τη μονομερή διαγραφή του χρέους, χωρίς παζάρια, περνάει μέσα από την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, για να μπορέσει αυτή η χώρα να αναπτύξει τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες που έχει, προς όφελος των εργαζόμενων, προς όφελος του ελληνικού λαού. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει διέξοδος, είναι σε αυτή τη γραμμή που σας περιέγραψα προηγούμενα,
και μόνο έτσι μπορεί να απαλλαγούμε συνολικά από τη φτώχεια και τη μιζέρια που επιφυλάσσουν οι διάφορες παραλλαγές της ακολουθούμενης πολιτικής για τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους. Κύριε Κωνσταντινίδη, εδώ και 1,5 περίπου μήνα η χώρα είναι και παραμένει και θα παραμείνει ακυβέρνητη. Τι θα αλλάξει την 18η ημέρα του Ιούνιου, τι προβλέπετε, τι πιστεύετε? Ακυβέρνητη είναι ένα ζήτημα, εάν είναι. Πολύ καλά προχωρούν συνολικά τα μέτρα, πολύ καλά διαμορφώνεται ένα κλίμα να στρωθεί πάλι το χαλί για να προχωρήσουν οι πολιτικές αυτού του λεγόμενου μονόδρομου του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Από ό,τι φαίνεται, σε αυτές τις εκλογές δημιουργείται ένα νέο δίπολο, το κεντροδεξιό, με κεντρικό πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία και ό,τι καταφέρει να συσπυρώσει, και ένας άλλος πόλος γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και τις διάφορες συνιστώσεις του, ο οποίος επιδιώκει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο μέχρι και κυβερνητικό στις επόμενες εκλογές. Θα έλεγα ότι θα είναι καταστροφικό για το λαό, για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα, θα μου επιτρέψετε να το τονίζω συνεχώς, να επικρατήσει ένας από τους δύο πόλους. Βάζετε δηλαδή και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στους επικίνδυνους για τη διακυβέρνηση της χώρας? Ναι, ακριβώς. Θα είναι καταστροφικό, διότι όλα αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη τα έχει πει με διαφορετικές παραλλαγές, και δεν αναφέρομαι μόνο στις διαφορετικές εκφράσεις των πολιτικών στελεχών του, αναφέρομαι στην ίδια την κεντρική πολιτική του έκφραση. Mm-hmm. Δέστε μνημόνιο και όλες αυτές οι παραλλαγές που γίνανε στη διάρκεια της. Δέστε την αυταπάτη που καλλιέργησε για τις πρωτοβουλίες και τη μεγάλη ανάδειξη του Ολάντ στη Γαλλία. Ακούσαμε όλοι τι είπε ο Ολάντ για την Ελλάδα. Mm-hmm. Μας συμπαθεί, αλλά πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα. Είναι υποχρεωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που θα διαπραγματευτεί, και η λογική του είναι διαπραγμάτευση με το Διευθυντήριο, να ακολουθήσει τη χαραγμένη πολιτική της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας του Διευθυντήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Κωνσταντινίδη, για να υπάρξει, mm-hmm. ξαναλέω, για να υπάρξει αντίστροφη πορεία και αντίστροφη πολιτική, χρειάζεται ρήξη και ανατροπή. Αυτή την πολιτική δεν την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ευθύνες γιατί καλλιεργεί αυταπάτες στα λαϊκά στρώματα, τρέφει ψευδεστήσεις ο ίδιος για το τι μπορεί να κάνει, και λέμε ευθαρσώς στον ελληνικό λαό ότι αν υπάρξει διαχείριση σε αυτή την κατεύθυνση που από όλα φαίνονται ότι προς τα εκεί πηγαίνει, έτσι θα δοθεί λύση στο λεγόμενο κυβερνητικό ζήτημα, η μόνη απαντοχή που έχει και η μόνη δυνατότητα που υπάρχει είναι να βγει ένα δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή, που θα μπορεί με τις παραμβάσεις του να τους χαλάει τις σούπες, και φυσικά όχι μόνο μέσα στη Βουλή. Πάντως, σε περίπτωση που το ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, δεν αμφιβάλλω ότι την αντιπολίτευση θα την κάνει το ΚΚΕ. Να σας πω, δεν έχουμε καμία εμπάθεια με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πολιτικές κρίνουμε. Απλά δεν τον αναγνωρίζετε ότι ιδεολογικά είναι κοντά σε εσάς. Δεδομένου ότι εμείς χωρίζουμε τα κόμματα. Δεν είμαστε ιδεολογικά. Ναι, φυσικά δεν είμαστε ιδεολογικά κοντά, γιατί υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα που μας χωρίζει. Είναι η στάση μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να μου πείτε, δυστυχώς ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Γνωρίζω ότι ξέρετε θέματα που αφορούν την Καβάλα, όπως και το εργοστάσιο. Αλλά θέλω ένα τελευταίο σχόλιο για το τέλος για το εργοστάσιο. Πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, θέλω να μου πείτε, το ΚΚΕ είναι ανοιχτό για οποιαδήποτε συνεργασία? Η πολιτική των συνεργασιών είναι κεντρικό ζήτημα της πολιτικής του ΚΚΕ. Ωστόσο, εμείς την συνεργασία δεν τη βλέπουμε ως μια υπόθεση που θα προκύψει από τα πάνω, μέσω υποχωρήσεων του ενός, μέσω υποχωρήσεων του άλλου. Αυτές είναι συνεργασίες για να κοροϊδέψουν το λαό και να οθήσουν σε καταστάσεις που θα εκμεταλλευτούν κάποιοι πολιτικάντιδες. Η δική μας πολιτική... Οπότε η έκφραση, η οικουμενική κυβέρνηση δεν σας εκφράζει εσάς. Θεωρείτε ότι
Είναι όχι, απλά καθόλου. Μια έκφραση εμείς προς λέμε εξουσία. Ότι υπάρχει ταξική περιοδική, ταξικό περιεχόμενο στην πολιτική και στη διακυβέρνηση και φυσικά θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε και να κυβερνήσουμε με πρωταγωνιστή το λαό. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, κλείνοντας, διότι ο χρόνος μας είναι πιεσμένος, επαναλαμβάνω, θέλω ένα σύντομο σχόλιο για την κατάσταση που έχουν έλθει οι εργαζόμενοι στην πρώην εταιρεία φωσφορικών λιπασμάτων, την τωρινή ΕΛΦΕ Ελληνικά Λιπάσματα, δεδομένου ότι η κυρία Λαβρεντιάδου δείχνει να προσπαθεί να βρει λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν την βιομηχανία, που όταν η ίδια την παρέλαβε ήταν μια κερδοφόρα βιομηχανία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι τόσο οι εργαζόμενοι σε αυτήν, όσο και τα διευθυντικά στελέχη, αρνούνται να κάνουν δηλώσεις χωρίς να γνωρίζουμε τον λόγο και την αιτία. Δεδομένου ότι τα ελληνικά λιπάσματα είναι ένα θέμα που ταλανίζει ολόκληρη την κοινωνία της Καβάλας. Εφόσον έχουμε ανοιχτή πολλά και στην ρύπανση του περιβάλλοντος από αυτή. Να ένα ζήτημα που μας διαχωρίζει από τις δυνάμεις τις λεγόμενες του ευρωπαϊκού προσανατολισμού, και όταν αναφέρομαι με την έκφραση ευρωπαϊκός προσανατολισμός εννοώ τις δυνάμεις που αποδέχονται το διευθυντήριο της ΟΕΕ, γιατί και εμείς για την Ευρώπη μιλάμε με αυτή την έννοια. Ωστόσο εμείς θέλουμε μια Ευρώπη που θα την κυβερνάνε οι λαϊκές και οι εργατικές δυνάμεις και μάζες. Όλο αυτό το παιχνίδι είναι το τελευταίο εργοστάσιο λιπασμάτων που έμεινε σε μια χώρα που κατεξοχήν έχει αγροτική παραγωγή. Ξεκινάει από τις κατευθύνσεις των διευθυντηρίων για απαξίωση της αγροτικής παραγωγής, για απαξίωση της αγροτικής μεταποιητικής βιομηχανίας και αγγίζει και τα λιπάσματα. Δεν είναι το πρώτο εργοστάσιο που κλείνει στην Ελλάδα, προηγήθηκε το εργοστάσιο της Τραπετσών. Ακολούθησε το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης και αντί να επιμείνουμε ότι μπορεί αυτό το εργοστάσιο να δουλέψει για να παράγει, για να έχουμε λιπάσματα, να μην εισάγουμε, να μην έχουμε σε περίοδο καπιταλιστικής κρίσης τέτοια ζητήματα, εναποθέτουμε ως κράτος και ως κοινωνία το ζήτημα στα καπρίσια, θα μου επιτρέψετε να πω, της κάποιας Λαβρεντιάδου. Θα μπορούσε λοιπόν η βιομηχανία των φωσφορικών λιπασμάτων να παράγει και να είμαστε αυτάρκεις στο λίπασμα που χρειαζόμαστε για την αγροτική μας παραγωγή. Τι πρέπει όπως θα να μπορούσε και η αγροτική παραγωγή. Οι καβαλιώτες αλλά και οι εργαζόμενοι. Πώς πρέπει να αντιδράσουν και να βοηθήσουν, δεδομένου ότι από τη στιγμή που έχει αποκρατικοποιηθεί ένα εργοστάσιο και ανήκει σε ιδιώτη, και ο ίδιος επιλέγει αν βγάζει κέρδος να το κρατά, αν βγάζει ζημίες με τον δικό του τρόπο και τις δικές του επιλογές αλλά και τον business plan να το κλείσει. Τι μπορεί να κάνει ο λαός, γιατί αυτή τη στιγμή κανένας δεν θέλησε το εργοστάσιο να αποκρατικοποιηθεί, δεδομένου ότι δεν ζημίωνε το ελληνικό κράτος. Ωστόσο, υποχρεώθηκαν σε εισαγωγικά να ακολουθήσουν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσουν. Φυσικά, όπως και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί να αποκρατικοποιούν. Κύριε Ξεντρή, τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς έχουμε πρόταση. Μάλιστα. Οι βιομηχανίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία. Αυτό είναι το ζήτημα που θα απαλλάξει το λαό και τους εργαζόμενους από καταστάσεις σαν αυτή που ζουν σήμερα οι εργαζόμενοι στα λιπάσματα. Mm-hmm. Και είναι ακριβώς αυτό θα δώσει την οικονομική δυνατότητα να αναπτυχθεί ο τόπος σε όφελος του λαού και των εργαζόμενων. Mm-hmm. Μπορούν λοιπόν οι εργαζόμενοι και στα λιπάσματα να δώσουν φωνή και δύναμη στο ΚΚΕ για σε πρώτη φάση να του στηρίξει μέσα και έξω από τη Βουλή και να προχωρήσει το πρόγραμμά του αλλάζοντας τους σχετισμούς για να μπορέσει ο ελληνικός λαός να ευτυχήσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε να δούμε μια καλύτερη ημέρα, ιδίως μετά την 18η ημέρα του Ιούνιου. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Κομνηνό. Μείνετε μαζί μας. Από όλους εμάς, γεια σας.